Καλημέρα. Καλημέρα. Εσύ, όσο φτάσαμε στη μέση της εβδομάδας, Τετάρτη είναι σήμερα, μας ανησυχούν πάρα πολύ τα τουρκικά. Και επειδή λέγαμε και χτες και προχτές ότι υπάρχει ένα κλίμα ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι Τούρκοι, ας πούμε, θα κάνουν ένα-δυο λεονταρισμούς, θα πούν και μια κουβέντα παραπάνω, για να αρχίσει μετά η συζήτηση, ότι αυτό υπήρχε σαν εκτίμηση, αλλά λέγαμε, για να το θυμίσω ολόκληρο, ότι σας το παραθέτουμε διότι έτσι από κάποιους λέγεται, αλλά ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Αυτά που έκανε χτες ο κύριος Τσαβούσογλου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, στη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό που πήγε για να μεσολαβήσει, δυστυχώς είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι προς την κατεύθυνση της όξυνσης και κακά τα ψέματα, αυτό που ακούσαμε χτες είναι πολύ χοντρό, έτσι. Ήταν μια ευθύτατη πολεμική απειλή εναντίον της Ελλάδας. Ότι την άλλη φορά δεν θα σταματήσουμε. Τι εννοούσε, τους πόνεσε η ιστορία με το Λίμνος. Αυτό ήταν που φωτογράφησε χθες ο Τσαβούσογλου. Ότι δηλαδή, αν την άλλη φορά υπάρξει κάποια εμπλοκή, θα χτυπήσουμε. Θα ακούσετε κανόνια. Δεν ξέρω πού θα βγει η ιστορία και... Εγώ μπορώ να πω. Εγώ, Νίκο μου, θέλω να πω τρία πράγματα. Καταρχήν, θεωρώ ότι η Τουρκία δεν είναι απομονωμένη. Δεν είναι. Μπορεί να έχει, αλλά δεν είναι. Όταν ένας πρόεδρος μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο, με τη Μέρκελ, με τον Μακρόν, με όλη την Ευρώπη, δεν είναι απομονωμένος. Το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι η Τουρκία κλιμακώνει τη στάση της απέναντι στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα κάνει τώρα επεισόδιο. Εικάζω ότι μπορεί να περιμένει ο Ερντογάν να γίνουν οι αμερικανικές εκλογές ή επάνω εκεί στις αμερικανικές εκλογές τον Νοέμβριο κάπου, να γίνει μία αναμπουμπούλα ώστε να κάνει αυτό που θέλει αυτός. Το τρίτο που θέλω να πω, εγώ προσωπικά λέω τη δική μου άποψη, θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό το ότι ο κύριος Δένδιας επανέφερε τα 12 μίλια. Είναι ένα δικαίωμα της Ελλάδας. Έχουν γίνει τραγικά λάθη στο παρελθόν με αυτό το θέμα. Η Ελλάδα θα έπρεπε να σήμερα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα σε όλες τις πλευρές και να αφήσει μόνο την Ανατολική Μεσόγειο, γιατί είναι το θέμα που εκεί θα γινόταν μια συζήτηση με την Τουρκία. Και είναι κακό το ότι ενώ το ξαναφέρνουμε και το βάζουμε στο τραπέζι, φαίνεται να μην προχωράει. Λοιπόν, αυτό λέω. Εγώ θα μία παρατήρηση, ότι είδα εχθές τον Τσαβούσογλου στις δηλώσεις και στις κοινές δηλώσεις τις οποίες έκανε με το ΜΑΣ, το Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, να, παρά τις απειλές τις οποίες εκτόξευσε, να είναι πολύ εκνευρισμένος. Και από την άλλη πλευρά είδα το ΜΑΣ για πρώτη φορά, προσχηματικά, να το δεχθώ. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που ευθέως είπε ότι το πρόβλημα είναι ευρωτουρκικό και όχι ελληνοτουρκικό. Άλληλα. Αυτά τα δύο για μένα έχουν τη σημασία τους. Θα δούμε τι εξέλιξη μπορεί να έχουν. Σε αυτό το απομονωμένος που είπες, δεν θέλω να κάνω βαθιά διπλωματική ανάλυση, γιατί ξέρω ότι ίσως για κάποιους είναι λίγο κουραστικό. Αλλά, ναι, υπάρχει μία τάση αυτή τη στιγμή να απομονωθεί η Τουρκία, γιατί αρχίζουν να καταλαβαίνουν όλοι ότι το εννοεί ότι πάει να κάνει πολεμικό επεισόδιο. Για διαφορετικούς λόγους η κάθε πλευρά δεν θέλει αυτή τη σύραξη. Δεν τη θέλουν σε καμία περίπτωση οι Ισραηλοί προφανώς. Δεν τη θέλουν οι Αιγύπτιοι, διότι φοβούνται ότι μετά, το είπαμε και χθες, το επόμενο project του Ερντογάν είναι να εγκαταστήσει πάλι στην Αίγυπτο ως ηγεσία τους αδερφούς μουσουλμάνους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή είναι η γνωστή σχέση συνεταιρική, λεφτά είναι, οικονομικά συμφέροντα, Τραμπ, Ερντογάν, υπήρξε χθες μια εξέλιξη που είναι αξιοσημείωτη. Τι φοβόμαστε, ότι ο Ερντογάν θα εκμεταλλευτεί αυτό το κενό που υπάρχει με τις εκλογές και τη φιλία του με τον Τραμπ. Και θα κάνει ό,τι θέλει να κάνει τώρα. Χτες λοιπόν βγήκε μια πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση του State Department για την Τουρκία. Με αφορμή τη συνάντηση του Ερντογάν με δύο ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Θυμίζω ότι τη Χαμάς την κατατάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις τρομοκρατικές οργανώσεις. Έτσι. Αυτό λοιπόν που έγινε, μαθαίνουμε και λέγεται πια ότι το Ισραήλ το επαιδείο και καιρό. Δηλαδή μια πολύ σκληρή ανακοίνωση του State Department για την Τουρκία. Το μήνυμα είναι ότι προς τον Ερντογάν, άκουσε, μπορεί εσύ να τα έχεις καλά με τον Τραμπ και να νομίζεις ότι θα υπάρξει ένα κενό, αλλά εμείς ως βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών σου λέμε ότι είμαστε εδώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Λέω απλά... Εγώ νομίζω ότι δεν σημαίνει τίποτα. Γι' αυτό το λέω ολόκληρο. Για έναν λόγο. Πάνε να ότι πούνε... στο παρελθόν...
τα είχε βρει με τους Ρώσους, το θυμόμαστε, ναι, πριν από 2 χρόνια και, μέσα, και όλοι λέγανε ότι τα έσπασε με την Αμερική και τα λοιπά, και να μέσα λένε... σε 3 ναι, μέρες οι σχέσεις τους γεγονός, να καλύψουν πάντως, το κενό. Γεγονός, δηλαδή προσπαθούν ναι, να του πούν ότι μην εκμεταλλευτείς κάτι γιατί σε βλέπουμε. Δεν ξέρω αν το εννοούν και δεν ξέρω και αν ο Ερντογάν θα τα ακούσει. Περιγράφω απλά την αλληλουχία των γεγονότων. Όμως, έτσι όπως είμαστε τώρα, ξαναλέω ότι είμαστε στην κρίσιμη καμπή που ή υψώνουν τους τόνους για λεονταρισμό οι Τούρκοι και θα πάνε στη διαπραγμάτευση λέγοντας να, στο εσωτερικό μέτωπο, πήγαμε στη διαπραγμάτευση με τους δικούς μας όρους, ή ο Ερντογάν έχει αποφασίσει να ανοίξει την πόρτα του τρελάδικου. Και αυτό θα φανεί όχι μακριά από τώρα. Και ευχόμαστε βεβαίως να είναι η πρώτη εκδοχή. Συμπληρωματικά σε αυτό, αυτό που δεν αρέσει και αυτό υποκρύπτει ουσιαστικά η ανακοίνωση του State Department, γι' αυτό και το είδαν και θετικά στην Αθήνα, είναι αυτή η προσπάθεια του Ερντογάν να καταστήσει την Τουρκία ως κέντρο του μουσουλμανικού κόσμου. Γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχει μια συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία, με το Ισραήλ, που αντιτίθεται σε αυτό. Ναι, και ξαναλέω το κομμάτι της τρομοκρατίας. Αν τα πράγματα εξελιχθούν έτσι όπως συνήθως ξέρουμε, όταν οι Αμερικανοί κατατάσσουν μία κυβέρνηση σε εκείνες που συνομιλούν με τρομοκράτες, και επειδή τώρα είπα δεν θέλω να κάνω βαθιά ανάλυση, με παρασύρεται, θυμίζω ότι ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, και δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση εδώ, τι σημαίνουν μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, ίσως είναι η πιο σοβαρή μυστική υπηρεσία στον κόσμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την προηγούμενη εβδομάδα ο άνθρωπος αυτός είπε ότι δεν είναι πια σημαντική απειλή το Ιράν. Η πιο σοβαρή απειλή που υπάρχει είναι η Τουρκία. Γιατί το είπε αυτό? Το είπε με αφορμή τις συναντήσεις του Ερντογάν με τη Χαμάς. Όταν λοιπόν το State Department πια βγάζει αυτή την ανακοίνωση που σημαίνει ότι ο Τραμπ είπε ναι δεν μπορώ να κάνω πίσω, η τουρκική κυβέρνηση και ο Ερντογάν προσωπικά... Δεν είναι το ίδιο όμως ο Τραμπ. Η τουρκική κυβέρνηση και ο Ερντογάν προσωπικά αρχίζουν να βρίσκονται πια στις χώρες που υποθάλπτουν τρομοκρατία. Ναι. Δεν είναι πλάκα αυτό. Ναι. Δεν είναι, είναι, δηλαδή, έχει μια αλληλουχία εξελίξεων για την αμερικανική πολιτική λογική αυτό το κομμάτι. Θυμίζω δε ότι αυτό που λένε είναι ότι ο Ερντογάν συναντήθηκε με τα 2 στελέχη της Χαμάς και στην ουσία συζήτησαν επιθέσεις εναντίον στόχων του Ισραήλ. Δηλαδή, βάλτε το κάτω και σκεφτείτε ότι έχουμε έναν ηγέτη κράτους ο οποίος συναντάται με κάποιους οι οποίοι τρομοκράτες κατά κάποιους. Θεωρούνται, χαρακτηρίζονται τρομοκράτες για να ενημερωθεί για επιθέσεις σε άλλο κράτος. Συγγνώμη, μέχρι πού θα φτάσει αυτό? Και αυτό όμως είναι μέρος. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι η τουρκική ηγεσία είναι απομονωμένη αυτή τη στιγμή. Θα διαφωνήσουμε την Ελένη. Είναι απομονωμένη και άκρως εκνευρισμένη. Και όχι τόσο πολύ με την Ελλάδα, όσο με τους Αμερικάνους. Είναι σε αδιέξοδο. Σε αδιέξοδο. Ίσως αυτό την κάνει πιο επικίνδυνη, βέβαια. Δεν διαφωνώ. Ναι. Αυτό μπορεί. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας στον κόσμο ο οποίος να λέει στην Τουρκία έχεις δίκιο και προχώρα. Με λίγο λιγότερο ή λίγο μιλάει πιο έντονο τρόπο. Καλά το μιλάει. Μιλάει με όλους. Όλοι οι συγκεκριμένοι. Αν με ρωτάτε, αν με ρωτάτε, αν με ρωτάτε, αν γίνει πολεμικό επεισόδιο, τι θα κάνουν όλοι, δεν θα απέκλεια, δεν το ξέρω τι θα κάνουν, δεν θα απέκλεια να πούνε ένα εντάξει τώρα βρείτε τα. Δηλαδή το γνωστό είναι το δασκευέ. Άρα, τέλος πάντων, για πες και τίποτα δικό σου οικονομικό. Οικονομικό, ο κ. Σταϊκούρας πριν, δεν το άκουσα καλά γιατί ήμουν στον δρόμο, είπε ότι τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί μέσα στον κορονοϊό θα δοθεί μια παράταση. Κρατάω μια επιφύλαξη, θα το δούμε και θα το γράψουμε σε λίγο. Για να βγει η ρύθμιση. Ναι, για να βγει η ρύθμιση, θα πάει λίγο παραπέρα. Μιλάμε τώρα για... Για τα χρέη που τα έχουν χρέη δημιουργηθεί. Τα χρέη του Μαρτίου λήγουν τώρα, 38. Ναι. Μιλάμε για ΦΠΑ, ναι, για φόρο... Α, όχι για ΦΠΑ. Για φόρο ναι, εισοδήματος και τα λοιπά. Ασφαλιστικές εισφορές, τι... Δεν το ήμουν από στιγμή μηχανή και το άκουγα. Θα το διαβάσουμε σε λίγο. Μέχρι τέλος του χρόνου. Είναι δεδομένο, θα το ανακοινώσει. Θα πάει μέχρι τον Απρίλιο από ό,τι θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη, ότι θα πάνε από το 21, δηλαδή θα υπάρχει μία μικρή περίοδος χάριτος. Απλώς υπάρχει ένα πρακτικό ζήτημα. 31/8 λήγουν οι υποχρεώσεις που έμειναν απλήρωτες το Μάρτιο. Άρα, θα άρα λοιπόν παράταση. Πρέπει να δοθεί μία παράταση σε αυτές μέχρι να βγει. Μέχρι να πάμε τον Απρίλιο, αν άκουσα καλά έτσι. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Η μέρα είπαμε έχει. Για τον κύριο Γαβρόγλου δεν θα πούμε τίποτα. Για πες. Όχι, η Ελένη θέλει να πει. Εγώ δεν έχω. Γιατί συμφωνώ με την Ελένη. Εντάξει. Νομίζω... Ήταν φάουλ αυτό που έκανε. Νομίζω ότι δεν είναι. Δηλαδή και... Τρομερό φάουλ. Ήταν ακόμα μεγαλύτερο φάουλ το ότι πήγε να διορθώσει το λάθος του με ένα άλλο λάθος. Να πει ότι δεν καταλάβαμε τι είπε. Εγώ θα λέγα το εξής. Έχουμε ασκήσει κριτική και χτες
και έχουμε βάλει και ερωτήματα και για το Υπουργείο Παιδείας και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτό που έκανε ο κύριος Γαβρόγλου το βρήκα εξαιρετικά ατυχές και το βρήκα και ατυχές για τον κύριο Γαβρόγλου. Δηλαδή, να το έκανε άλλος, θα έλεγες OK και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλλά να το κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αυτό το προφίλ, με ξένησε πολύ, ομολογώ. Και... Πάντως σεξιστικό δεν ήταν. Έτσι, ατυχές να το πούμε, λάθος να το πούμε. Αλλά σεξιστικό είναι άλλο. Να σου πω κάτι, ο καθένας το αντιμετωπίζει με άλλο τρόπο. Εμένα με ενόχλησε βαθιά. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι υπάρχει, ότι είναι αυτό το πράγμα πολιτικός λόγος. Και το λέω πάντα γιατί από ανθρώπους της αριστεράς και της πνευματικής αριστεράς, γιατί ο κύριος Γαβρόγλου. Καθηγητής Πανεπιστημίου. Εντάσσει αυτόν και νομίζω έτσι είναι σε αυτό που λέμε πνευματική αριστερά. Τέτοιο πράγμα δεν το περιμένεις, πραγματικά. Εγώ, άσχετα με τον κύριο Γαβρόγλου, ένα τελευταίο που θέλω να πω, διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην Καθημερινή για το τι γίνεται με τους λοιμοξιολόγους και την κυβέρνηση. Πραγματικά, η Καθημερινή κάνει το άρθρο δηλαδή, το σχετικό, κάνει μία κριτική παραθέτοντας στοιχεία και με λίγα λόγια αφήνει να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση αυτό που λέει κάθε τόσο ότι με βάση αυτά που λένε οι λοιμοξιολόγοι δεν είναι αληθή. Υπάρχει συγκεκριμένο ρεπορτάζ, έχει μιλήσει η συνάδελφος με τους λοιμοξιολόγους που μπαίνουν μετέχουν στην Επιτροπή και μάλιστα ξεκινάει το κομμάτι λέγοντας ότι προχθές που έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις ενώ έγιναν στις 5 η ώρα οι ανακοινώσεις, 5 παρατέταρτο έφτασε ένα mail στους λοιμοξιολόγους που τους έλεγε θα γίνει τηλεδιάσκεψη για να αποφασίσουμε τα μέτρα. Και έμπαινε ένα ερώτημα πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα τέταρτο. Εγώ θα πω ότι κάθε φορά που ακούω την κυβέρνηση να λέει ότι και μετά από την εισήγηση των λοιμοξιολόγων κλπ. Καταλαβαίνω την ανάγκη να φανεί ότι υπάρχει μια επιστημονική βάση σε όλα αυτά και έτσι πρέπει να είναι. Απ' την άλλη μεριά, κάθε απόφαση είναι πολιτική. Είναι της κυβέρνησης και έχει πολιτική ευθύνη και πολιτικό αποτύπωμα. Θετικό ή αρνητικό. Το λέω για τα θετικά που λέγαμε την περίοδο εκείνη, για κάποια λάθη, αριθμίες και ένα αποτέλεσμα που δεν είναι αυτό που θα θέλαμε που υπάρχει σήμερα. Προφανώς υπάρχουν επιστήμονες και συμβουλεύουν και έτσι πρέπει να είναι, αλλά οι επιστήμονες λένε αυτά που λένε. Δεν είναι ούτε οι εκλεγμένοι ηγέτες της χώρας, ούτε οι υπουργοί. Η κάθε απόφαση λαμβάνεται από την κυβέρνηση και αυτή φέρει την ευθύνη. Και προφανώς μπορεί να υπάρξει μια εισήγηση, για να το πω και ανάποδα, κάποιον που να λένε κλείστε τα όλα. Ναι, υπάρχει μια λύση. Για να μην έχουμε κορονοϊό, τα κλείνουμε όλα, καθόμαστε σπίτι μας και μηδενίζουμε τον κορονοϊό. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα, ναι, κάθε φορά, για κάθε αποτέλεσμα είναι πολιτική η ευθύνη. Και το καλό και το κακό. Θα τα διαβάσετε τα υπόλοιπα στο νιούζ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.